ανατίναξαν. Προσέξτε, αν πάει κοντά η κάμερα, παρακαλώ να πάει κοντά να κάνει ένα zoom η κάμερα για να το δούμε. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Ανατίναξαν το μηχάνημα ATM στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ και πήραν τα λεφτά. Εκεί βρίσκεται ο Άρης ο Σαλβάνος. Για πήγαινε μέχρι κοντά τα χαλάσματα, ρε Άρη, να σε δούμε και σένα. Γιώργο, θα με δείτε και εμένα. Να πούμε βέβαια ότι οι κορδέλες της αστυνομίας εμποδίζουν λίγο το να κυκλοφορείς κανείς ελεύθερα και να δείξει. Αλλά αν με δείξει και η κάμερα, για να σας δείχνω τι ακριβώς συμβαίνει, θα καταλάβετε. Αυτή είναι η πρόσωψη που είχε το ATM μπροστά του. Η πρόσωψη μαζί με το ATM ήταν τοποθετημένο να ανοίξει πάλι το πλάνο μπροστά στη μεγάλη πόρτα που βλέπετε τον ΕΛΤΑ στο βάθος. Όλο αυτό ήταν η είσοδος στον ΕΛΤΑ και προσυρτημένο το ATM ακριβώς δίπλα. Τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό με αποτέλεσμα και μέσα τα ΕΛΤΑ σε όλη τους την επιφάνεια, το εσωτερικό και το εξωτερικό, να διαλυθεί σχεδόν ολοσχερός. Οι άγνωστοι. Δεν έμεινε τίποτα, βρε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Και στο εσωτερικό. Ήταν ισχυρότατη έκρηξη. Οι άγνωστοι καταγράφησαν μένα από τις κάμερες. Δίπλα η κάμερα. Δεν καλά. Τζάμι είναι σπασμένο. Δίπλα δεν έχει μείνει τίποτα. Λαμπόγελο δεν έχει. Τίποτα. Βλέπετε ακόμη και μέσα έχουν καταστραφεί πλήρως τα πάντα. Ήταν ισχυρός ο εκρηκτικός μηχανισμός. Βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Αντώνη του Ριγούτσου, κάτω θα δούμε εδώ τα κομμάτια από το ATM, και το ίδιο το ATM έγινε κομμάτια. Το πήραν όμως, το σήκωσαν ολόκληρο και το πήραν μαζί τους. Δεν έχουν γίνει αντιληπτοί. Οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται. Μάλιστα. Άρη μου.